Κοντά μου τον κύριο Φουστέρη, παράγοντα της ομάδας της Σαντορίνης. Κύριε Φουστέρη, ένα νικηφόρο, ακόμα ένα νικηφόρο αποτέλεσμα με καλό ποδόσφαιρο απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο που είχατε τηθεί στον πρώτο γύρο. Ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα? Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, γιατί η ομάδα το τελευταίο διάστημα έχει αποκτήσει νοοτροπία νικητή και το δείχνει σε όλα τα παιχνίδια. Και στο προηγούμενο παιχνίδι ο αντίπαλος δεν έκανε καμία ευκαιρία και στο σημερινό ο αντίπαλος καμία ευκαιρία. Εγώ είδα μια ομάδα που ήρθε σήμερα να παίξει με 6 παίκτες πίσω από στη γραμμή άμυνας και 4 στο κέντρο με έναν μόνο μπροστά. Δηλαδή ήρθαν για να μην φάνε γκολ. Δεν είδα καμία ομάδα να μας πιέσει, να μας δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας, πλέον πατήσατε στην δεύτερη θέση μετά την σημερινή σας νίκη, φτάσατε τους 25 βαθμούς και πλέον η ομάδα παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο, κάτι που φαίνεται και στους φίλους από το χειροκρότημα στο τέλος. Φύγανε ευχαριστημένοι από το γήπεδο. Η ομάδα έχει δέσει πραγματικά, έχουν έρθει τα καινούργια παιδιά. Έχουμε ένα πολύ ομοιογενές σύνολο που μας τύχησε στην αρχή του πρωταθλήματος, γιατί αν δείτε τα αποτελέσματα που έκανε η ομάδα στην αρχή, κάλλιστα αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ήμασταν πρώτοι μαζί με την Ηλιούπολη, αν μη τι άλλο. Από εκεί και πέρα ο κόσμος επέστρεψε στα γήπεδα, πλέον 50% στην χωρητικότητα των αγωνιστικών χώρων μπορούν να παρευρεθούν. Θα θέλατε να δώσετε ένα μήνυμα? Είναι μια περίεργη χρονιά, από την αρχή έχει ξεκινήσει πολύ περίεργα. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, θα θέλατε να πείτε κάτι και προς τον κόσμο? Σίγουρα θα ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, γιατί αν οι υποσχέσεις του Δημάρχου είχαν γίνει πραγματικότητα και υπήρχε γήπεδο με φυσικό χλωτάπητο, αυτή τη στιγμή θα παίζαμε Super League 2. Και με την προοπτική που υπάρχει στην ομάδα και με το ότι είχαμε φροντίσει και είχαμε ανανεώσει 8 παίκτες χωρίς να έχουμε πάρει αντιδιοδότηση και με την προοπτική ότι ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο Σαντορίνη, θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν πειράζει όμως, θα αναδιοργανωθούμε, θα φτιάξουμε τους στόχους μας για τις επόμενες χρονιές μέχρι να γίνει το γήπεδο στη Σαντορίνη και θα δούμε πώς θα πορευτούμε για τις επόμενες χρονιές. Κάτι που ξέρω ότι δεν θα σας αρέσει να το σχολιάσουμε, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω. Είχαμε διάφορες αντεγκλήσεις και μεταξύ των δύο πάγκων, είχαμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Θα θέλατε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό? Είναι η μοναδική ομάδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση που έχει έρθει η Σαντορίνη και υπήρξε τόση ένταση και πραγματικά δεν το περίμενα. Από το πρώτο λεπτό που ξεκίνησε το παιχνίδι μέχρι να τελειώσει, φώναζαν, διαμαρτυρόντουσαν, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Βέβαια ο πρόεδρός τους στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε στην Επίδαυρο φρόντισε να προπυλακίσει έναν ποδοσφαιριστή μας χωρίς αιτία. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω, πρόεδρος να χτυπάει παίκτη αντίπαλης ομάδος. Αυτά τώρα είναι τακτικές παλαιών χρόνων, δεν είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εμείς εδώ τους έχουμε φιλοξενήσει όλους, έχουμε παίξει με μεγάλες ομάδες, με φανέλα, με φανές τεράστιες και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Τώρα με το Φίνικα Νέσαι Επιδαύρου δεν περίμενα ότι θα αντιμετωπίσουμε τέτοιο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.